η θεατρική σκηνή Ζακύνθου για την περίοδο 2022 θα παρουσιάσει μια πραγματικά σπαρταριστή κομμωδία, το «Ποιος σκότωσε τον Ουίλιαμ». Είναι ένα έργο το οποίο είναι ανατρεπτικό, δεδομένου ότι ένας ερασιτεχνικός θείασος αποφασίζει να ανεβάσει το κλασικό αριστούργημα του Ουίλιαμ Σέξπιρ, «Ρωμαίος και Ιουλιέτα». Φυσικά ο σκηνοθέτης του, όχι του έργου, αλλά της παράστασης, διαλέγει διάφορους αλλοπρόσαλους ηθοποιούς, οι οποίοι τελικά δεν καταφέρνουν να φέρουν εις πέρας το αριστούργημα αυτό. Γίνονται δηλαδή διάφορες ευτράπελες καταστάσεις, με αποτέλεσμα να υπάρχουν πάρα πολλά κωμικά στοιχεία, πάρα πολλά κάγκς μέσα, και στο τέλος να σκοτώνεται ο Ουίλιαμ Σέξπιρ, όπως αντιλαμβάνεστε. Οι βασικοί συντελεστές της παράστασης είναι παραγωγή θεατρική σκηνή Ζακύνθου. Σκηνοθεσία κάνω εγώ, η Όλγα Παρασκευοπούλου δηλαδή. Χορογραφίες κάνει η Ανδριανή Μαρούλη και τα σκηνικά μας τα έχει κάνει η Θάλια Ξενάκη. Να μας πείτε δύο λόγια και για την ομάδα, για το πώς έχει δουλέψει αυτόν τον καιρό, αν έχετε ξαναυπάρξει όλοι μαζί σαν σχήμα ή αν είναι η πρώτη φορά. Και αν συμμετέχουν μόνο ζακυνθινοί, το οποίο υπάρχουν κάποιες διαφορές αυτή τη φορά. Έχουμε ξαναδουλέψει με τους πιο πολλούς ηθοποιούς εκεί πέρα και άλλες φορές. Γενικότερα το γεγονός ότι δουλεύουμε κατά καιρούς μαζί μας κάνει επί της ουσίας να δαινόμαστε και να ξαναδουλεύουμε πάλι κτλ. Η πλειοψηφία είναι ζακυνθινή βεβαίως, εκτός από εμένα που, αν και μένω 11 χρόνια εδώ πέρα, είμαι από τον Πειραιά, και ο Λουκάς ο Ιωσήφιδης επίσης που είναι από τον Πειραιά, αλλά η πλειοψηφία είναι ζακυνθινή, ναι. Αύριο ξεκινάμε, έχουμε πρεμιέρα, 9 και 4, θα παίζουμε μέχρι και τις 3 Απριλίου, εκτός Δευτέρας και Τρίτης. Καλησπέρα και από μένα. Σας περιμένουμε από αύριο λοιπόν στη θεατρική σκηνή Ζακύνθου 9 και 4 για το «Ποιος σκότωσε τον Ουίλιαμ», να το ανακαλύψουμε όλοι μαζί, αν και το ξέρουμε ποιος τους σκότωσε, εμείς οι ίδιοι τους σκοτώσαμε. Εγώ υποδίωμαι λοιπόν τον Μάστορα, ο οποίος προσπαθεί να φτιάξει τα σκηνικά, δεν τα καταφέρνει και καλά. Υποδίωμαι και τον πρίγκιπα που προσπαθεί να κάνει το σοβαρό πρίγκιπα, πάλι δεν τα καταφέρνει. Και τον πατέρα Λαβρέντιο που προσπαθεί να κάνει τον πατέρα Λαβρέντιο, αλλά πάλι δεν τα καταφέρνει. Εν ολίγης, είμαστε σε μια προσπάθεια να υποδηθούμε τους ρόλους ως ερασιτέχνες, βάσει του κειμένου, έτσι. Αυτό είχα να πω εγώ. Είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα. Είμαστε όλοι μια ερασιτεχνική ομάδα που προσπαθεί να ανεβάσει την παράσταση «Ρωμαίος και Ιουλιέτα». Ο καθένας από εμάς είναι μια ξεχωριστή προσωπικότητα, λίγο ιδιόμορφη, και προσπαθούμε να φέρουμε εις πέρας το ρόλο. Αλλά τελικά δεν θα το φέρουμε. Γι' αυτό θα το σκοτώσουμε τον Ουίλιαμ. Εγώ υποδίωμαι το σκηνοθέτη στο έργο, μέσα στο έργο. Το έργο είναι παροδία, είναι σάτιρα, έχει πολύ γέλιο και ο σκηνοθέτης θα πρέπει να αναφέρω και τους υπόλοιπους συντελεστές, όχι αυτούς μέσα στο έργο, αλλά τους κανονικούς. Εκτός από τον Διονύση το Λιμούρη, την Όλγα Παρασκευοπούλου, έχουμε τον Ηλία το Θεοδόση, τον Νίκο το Ζόντο, τη Μαρία την Κοντονή, την Ντενίζ την Κούτσι, την Αναστασία την Κολοκοτσά, τον υποφαινόμενο Γιώργο Καραγιώργο, τα σκηνικά της Θάλιας Ξενάκη, μουσική επιμέλεια έκανε η Όλγα, όπως και τη σκηνοθεσία. Στον ήχο και στα φώτα είναι η σταθερή αξία ο Άκης ο Ζόντος και βέβαια η ψυχή της ιατρικής σκηνής Ζακύνθου, ο Τιμόθεος ο Ζόντος, γιατί χωρίς αυτόν δεν γίνεται τίποτα. Ξέχασα κανέναν. Την Ανδριανή. Χορογραφής Ανδριανή Μαρούλη, Ανδριανή μου συγγνώμη. Ναι, και το Λουκά τον Ιωσήφιδη. Και το Λουκά τον Ιωσήφιδη. Τον είπες πριν εσύ.